Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Στη σημερινή ενημέρωση θα δούμε κάτι διαφορετικό, θα δούμε μια διαφορετική προσέγγιση που έχει να κάνει λοιπόν με τις επενδύσεις μας, τα κατονομίσματα. Και η αλήθεια είναι ότι οι διάφορες πληροφορίες και το χάος που επικρατεί στην πληροφορία τις τελευταίες 6 εβδομάδες για το τι συμβαίνει με το coin market και το τι θα γίνει τις επόμενες 2-3 μήνες, μπορεί να οδηγήσει άνετα τους επενδυτές, τον οποιονδήποτε από εσάς, το να κάνει ανόητα λάθη στις επενδύσεις του στα κρυπτονομίσματα. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Έχω ένα παράδειγμα από συντονισμού και παραπληροφόρησης που είναι φρέσκο, είναι το τελευταίο 24ωρο. Έχουμε λοιπόν από κάποια site, το οποίο λοιπόν είναι news media τα κρυπτονομίσματα, όπως το Cointelegraph, το Coindesk και το Decrypt. Είχαμε λοιπόν τρεις διαφορετικές ανακοινώσεις από τρία διαφορετικά major news media τα cryptocurrency, από το Cointelegraph. Άμα δούμε λοιπόν την ανακοίνωση, την ανάλυση από το Cointelegraph με αυτό που ανακοινώθηκε από το Coindesk, ότι η Binance δεν είναι, ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει άλλο, δεν επιτρέπεται να δίνει service στο UK, να το χρησιμοποιεί ο κόσμος στο Ηνωμένο Βασίλειο, και άλλη μια διαφορετική λοιπόν από το Decrypt. Και όλος ο κόσμος το τελευταίο 24ωρο λοιπόν είχε συγκεντρωθεί στο να μάθει αν η Binance μπορεί να λειτουργήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο ή όχι. Κάποιοι που είναι εκεί πιθανόν να είναι πιο σημαντικό να ενδιαφερθούν, και αυτό είναι λογικό. Αλλά οι περισσότεροι στην Ελλάδα λοιπόν, αρκετοί και στην Ελλάδα, μου στείλαν μηνύματα για το τι γίνεται τελικά με την Binance. Ευτυχώς λοιπόν, βασικά βλέποντας αυτό εδώ, εγώ δεν είδα ότι αυτό απαγορεύει, αυτή η ανακοίνωση ότι, από αυτή την ανακοίνωση ότι απαγορεύεται η λειτουργία της Binance στο UK. Και φυσικά μιλάμε για μια παραπληροφόρηση, ακόμα και από το τίτλο και μόνο, γιατί περισσότεροι βλέπουν μόνο τους τίτλους, και misleading, δηλαδή ελλειπής ενημέρωση για το ποια είναι η πραγματική κατάσταση για το της Binance στο UK. Ευτυχώς ο Guy έκανε μια πάρα πολύ λεπτομερή ανάλυση για το τι πραγματικά συμβαίνει, την οποία να τη δείτε εδώ απλά για να βγάλετε τη σύγχυση για την παραπληροφόρηση και να ξέρετε ακριβώς τι συμβαίνει. Αλλά αυτό που είδα εγώ σαν πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση, ότι okay, σίγουρα είναι κάτι το οποίο ας πούμε θα ήταν ενδιαφέρον να το μάθει κάποιος και να δει σαν θέμα εξέλιξης, αλλά το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή που μας διαφεύγει, και είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι από εσάς που έχετε δει για την Binance, για το UK, που έχετε μάθει αυτή την κατάσταση, δεν έχετε μάθει άλλα καλά νέα ή άλλα νέα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι πιο ενδιαφέρον και είναι ζωτική σημασία σε να μάθει κάποιος για τις επενδύσεις του. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν πέφτουν σε παγίδα, και θα σας αναλύσω μέχρι το τέλος αυτό το βίντεο πώς ακριβώς από την πληροφορία που λαμβάνουμε καθημερινά πέφτουν σε παγίδες και χάνουν χρήματα. Χωρίς να είναι επενδυτικές συμβουλές, ούτε προσπαθώ να σας αποτρέπω να πουλάτε, να αγοράζετε ή να κάνετε hold, ο καθένας μπορεί να αποφασίσει μόνος του, αλλά θα σας δώσω πληροφορίες για να κρίνετε και μόνοι σας. Και όταν μιλάμε για τις επενδύσεις στα κρυπτονομίσματα και τις επιλογές που κάνουμε για να επενδύουμε, μιλάμε πάντα για την πληροφορία. Πάντα για οι επενδύσεις σας, οι αποφάσεις που παίρνετε για να επενδύσετε στα κρυπτονομίσματα, εξαρτώνται από τις πληροφορίες που λαμβάνετε φυσικά με τον οποιοδήποτε τρόπο τις λαμβάνετε. Εδώ λοιπόν έχουμε τώρα για παράδειγμα μια πληροφορία που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική να την ξέρει ο κόσμος και να καταλαβαίνει γιατί κρυπτονομίσματα. Μιλάμε λοιπόν, οι εκατομμυριούχοι millennials αυτή τη στιγμή έχουν μεγάλο μερίδιο των επενδύσεών τους σε κρυπτονομίσματα. Σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε από το CNBC, βρέθηκε λοιπόν ότι τουλάχιστον ή μάλλον σχεδόν οι μισοί millennials εκατομμυριούχοι έχουν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον το 25% του πλούτου τους σε κρυπτονομίσματα. Οι millennials, για όσους δεν το ξέρουν, αν κάποιος δεν το ξέρει, σημαίνει στα αλήθεια η τρίτης γενιάς εκατομμυριούχοι. Αυτοί λοιπόν έχουν αυτή τη στιγμή το 25% το πλούτο τους σε κρυπτονομίσματα. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική πληροφορία να μπορέσει κάποιος να αξιολογήσει γιατί είναι στα κρυπτονομίσματα. Γιατί ο περισσότερος κόσμος, κατά την εκτίμησή μου και με όσα ακούω μέχρι στιγμής από διάφορους που μιλάω καθημερινά, έχει μπει στα κρυπτονομίσματα λες και παίζει ένα στοίχημα για το αν θα κερδίσει σε ένα μήνα, για το αν θα ανέβει τιμή κάποιου κρυπτονομίσματος σε ένα μήνα για να βγάλει χρήματα. Αυτό λοιπόν δεν μπαίνει, γι' αυτό δεν μπαίνει κάποιος στα κρυπτονομίσματα. Και είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η διαφοροποίηση, το ότι μπαίνω για μια μικρή περίοδο να βγάζω κάποια χρήματα από τις επενδύσεις μου στα κρυπτονομίσματα, το πραγματικά επενδύω σε αυτό που έχει σκοπό και σε αυτό που πραγματικά προορίζονται τα κρυπτονομίσματα να επενδύσει κάποιος.
Και παρόλο που έχω μιλήσει αρκετές φορές για τον Michael Saylor, ο οποίος έχει κάνει δις επενδύσεις σε κρυπτονόμισμα μέσω της MicroStrategy, και αυτός ο άνθρωπος δίνει τις περισσότερες φορές το πιο value content που θα μπορούσε να δώσει κάποιος στο ίντερνετ, ειδικά για τα κρυπτονομίσματα. Σίγουρα πάντα αναφέρεται στο bitcoin, μιας και είναι πρώτο και η μεγαλύτερη επένδυση του σε bitcoin, αν και έχει επεκταθεί και σε άλλα κρυπτονομίσματα, αλλά παίρνει σαν παράδειγμα τις περισσότερες φορές στο bitcoin. Εδώ λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος σε μια συνέντευξη, όταν τον ρωτάνε στο Bloomberg, για το bitcoin λοιπόν, για την κατάσταση, για το αν είναι αγχωμένος και τα λοιπά, για την τιμή, γιατί σκεφτείτε εμείς που αγχωνόμαστε για μερικές χιλιάδες ευρώ, και αυτός έχει μερικά δις επενδύσεις στα κρυπτονομίσματα. Εδώ λοιπόν ο Saylor λέει ότι αυτός επένδυσε στο Facebook πριν καν μπει στο Facebook, στο χρηματιστήριο. Επένδυσε στην Apple πριν καν βγει μουσική στην Apple. Και παίρνει σαν παράδειγμα λοιπόν ότι, και αυτά τα έχει πει μέσα στην ένδευση, ότι σκεφτόταν τότε ότι αν θέλει να φέρει τη μουσική σε 5 δισεκατομμύρια άτομα στο πλανήτη, θα πρέπει θα πρέπει να φέρει τη μουσική στα κινητά. Αν θα πρέπει να δώσει τη γνώση σε 5 δισεκατομμύρια άτομα, θα πρέπει να τη βάλει σε digital books. Και αυτή τη στιγμή λέει ότι αν θέλεις να δώσεις πλούτο σε 5 δισεκατομμύρια άτομα, θα πρέπει να τους δώσεις digital property. Το αναλύει εδώ πέρα. Και κάποιος λοιπόν του κάνει μετά την ερώτηση για το αν είναι αγχωμένος και αν βλέπει συνέχεια τη τιμή του bitcoin κτλ. Και αναφέρεται λοιπόν και λέει το εξής, ότι δεν είμαι trader, είμαι long-term investor. Δεν με ενδιαφέρει. Αν ήμουν trader θα αγχωνόμουν και θα χτύνταζα συνέχεια, αλλά επειδή πιστεύω στη τεχνολογία, επενδύω και είμαι long term investor. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, θα πρέπει να επισημάνω για άλλη μια φορά ότι όσοι μπαίνετε και επιθυμείτε κάποιο γρήγορο κέρδος, έχετε μόνο μια επιλογή, να γίνετε ειδικοί στο trading. Η άλλη επιλογή λοιπόν είναι ότι είστε long term, και το long term είναι σχετικό. Θα το αναλύσουμε σίγουρα σε κάποιο άλλο βίντεο ακόμα παραπάνω. Αλλά ο Michael Saylor λέει συγκεκριμένα ο ίδιος ότι κράτησε τις μετοχές του Facebook και της Apple για μια δεκαετία. Okay. Όταν μιλάμε λοιπόν για τις επενδύσεις στα κρυπτονομίσματα και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή όλο και περισσότεροι δισεκατομμυριούχοι μιλάνε για το bitcoin και για το ότι θεωρούν πιο safe τα κρυπτονομίσματα, τα χρήματά τους και τις αξίες τους να μεταφερθούν σε bitcoin, σε κρυπτονομίσματα, από το να τα έχουν σε fiat currency, σε χρυσό. Και αντί να ακούμε λοιπόν τους ειδικούς σαν τον Michael Saylor και το τι κάνουν αυτή τη στιγμή οι εκατομμυριούχοι που είναι τρίτης γενιάς αυτή τη στιγμή και που ξέρουν και ξέρανε πώς να διαχειριστούν τα χρήματα και τις επενδύσεις τους, το τι κάνουν, εγώ πάντα από την αρχή πάντα προσπαθούσα να ακολουθήσω αυτούς οι οποίοι ξέρουν, για αυτοί που πραγματικά τα έχουν δοκιμάσει, για αυτοί που έχουν πετύχει και όχι απλά πληροφορίες δεξιά-αριστερά. Και τα πάντα αυτή τη στιγμή εξαρτώνται από την πληροφορία, το τι πληροφορία λαμβάνουν καθημερινά. Και οι περισσότερες πληροφορίες που βλέπουμε εκεί, πιστεύω ότι αποσυντονίζεται ο κόσμος κάθε μέρα, είναι απλά πληροφορίες και ειδήσεις οι οποίες δεν επισημαίνουν κάτι. Το να ξέρεις για το αν το KuCoin θα λειτουργήσει ή όχι στη Ρουμανία, ενώ δεν ξέρεις ακόμα τι θα κάνεις με τις επενδύσεις σου και πώς θα βγάζεις παραπάνω λεφτά με τις επενδύσεις σου, δεν σε ωφελεί. Πολλές πληροφορίες είναι απλά ειδησιογραφικές. Σίγουρα είναι καλές να τις ξέρεις, είναι καλό να τις ξέρει ο κόσμος γενικά, γι' αυτό και έχουμε φτιάξει και το blog εδώ για να υπάρχει πληροφόρηση, αλλά το πόσο καλά θα κάνεις την αξιολόγηση και ποιες πληροφορίες θα επιλέξεις για να μελετήσεις και να αξιολογήσεις, από αυτό θα εξαρτηθεί και από το πόσο καλά θα πάνε και οι επενδύσεις σου. Και έχω παρατηρήσει το εξής, ότι εάν στο κανάλι, ας πούμε για παράδειγμα, εάν δώσω έναν τρόπο για το πώς κάποιος μπορεί να βγάζει χρήματα με το απλό να δώσω κάποια είδηση, η είδηση πολλές φορές έχει, που μπορεί να είναι και αρνητική, έχει περισσότερα views, περισσότερος κόσμος έρχεται να δει το βίντεο από το να δει, ας πούμε, έναν τρόπο όπως το NFT Marketplace, το πώς θα μπορούσε να κερδίσει από εδώ. Δεν με πειράζει για τα views, πραγματικά δεν με πειράζει, γιατί έτσι κι αλλιώς έχω αρκετά, πάει καλά το κανάλι έτσι κι αλλιώς. Αλλά θέλω να πω το πού πάει η προσοχή του κόσμου και τραβάει τις περισσότερες φορές απλά το αρνητικό, να πας να δεις τι έγινε και χάνεται κάποιος λοιπόν από το να δει πραγματικά τις αξίες και να παρακολουθήσει και να δει αυτό που είναι πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, που θα του δώσει καθοδήγηση και θα τον βοηθήσει να αξιολογήσει και να κατανοήσει για το τι θα κάνει με τις επενδύσεις του και το πού έχει επενδύσει, το πιο σημαντικό, γιατί πιστεύω ότι ο περισσότερος κόσμος ακόμα δεν έχει καταλάβει για το
πού έχει επενδύσει και γιατί έχει επενδύσει στα κρυπτονομίσματα. Έχουμε λοιπόν διάφορες αναλύσεις που θα δούμε σήμερα και άλλες αναλύσεις. Έχουμε λοιπόν τον τρίτο πλουσιότερο άνθρωπο του Μεξικού, ο οποίος λέει ότι αν θέλετε να διατηρήσετε το πλούτο σας για μια γενιά, σας προτείνω να επενδύσετε σε bitcoin. Η στρατηγική είναι απλή. Επιλέξτε το υψηλότερο ποιοτικό asset, και το νόμισμα εννοεί, που μπορείτε να βρείτε και κάντε hold. Τόσο απλό. Και το hold, η αλήθεια είναι ότι πιστεύω, με όσα έχω ακούσει, με όσα έχω λάβει μέχρι στιγμή σε επικοινωνίες από διάφορους ανθρώπους, είναι ότι δεν έχει καταλάβει ο κόσμος ακόμα τι ακριβώς σημαίνει hold, για πόσο καιρό και τι σημαίνει και exit strategy. Παρόλο που είχα πει σε προηγούμενο βίντεο ότι δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να υπάρχει, πρέπει να κάνουμε exit από τα κρυπτονομίσματα που έχουμε bear market, σκέφτομαι να κάνω ένα βίντεο, μια ανάλυση για το τι ακριβώς σημαίνει hold και το πόσο καιρό κάνουμε hold σε κάποιο κρυπτονόμισμα και τι exit στρατηγικές υπάρχουν. Κάποιες δικές μου και απλά κάποιες ιδέες και κάποιες κατευθύνσεις, αλλά ο καθένας θα μπορούσε να κάνει φυσικά και ό,τι επιθυμεί. Αν θέλετε ένα τέτοιο βίντεο, γράψτε μου και κάτω από το αυτό εδώ, γράψτε μου στα σχόλια λοιπόν, να ετοιμάσω ένα τέτοιο βίντεο τις επόμενες μέρες. Έχουμε λοιπόν αυτό, έχουμε άλλη μια πάρα πολύ σημαντική είδηση που θεωρώ ότι ο κόσμος πρέπει να ξέρει αυτές τις ειδήσεις και αυτά τα νέα και αυτές τις εξελίξεις, παρά από κάποια άλλα που απλά τραβάνε την προσοχή, όπως το ότι το Τέξας είναι ένατη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την πληροφορία εγώ δεν την ήξερα και την έμαθα μόλις σήμερα που κάνω αυτό το βίντεο, και ότι είναι μεγαλύτερη και από τις Βραζιλίας και το Καναδά και της Ρωσίας. Μόνο το Τέξας, μια πολιτεία της Αμερικής και μόνο, που εντάξει είναι τεράστια πολιτεία φυσικά, έχει τη μεγαλύτερη οικονομία ακόμα και από την Ρωσία. Αυτό με άφησε έκπληκτο, δεν το έχω επιβεβαιώσει με έρευνα και ξέρω και εγώ τι, αλλά για να το λένε εδώ, θα το πάρω για πραγματικό δεδομένο. Το Τέξας λοιπόν αυτή τη στιγμή αγκαλιάζει το bitcoin και τα κρυπτονομίσματα. Έχουν περάσει και κάποιους νόμους επίσημους που επιτρέπουν στις τράπεζες να κρατάνε και να δίνουν κρυπτονομίσματα στους πελάτες ή να δέχονται, νομίζω και να δέχονται πληρωμές. Σίγουρα για να δώσουν, δεν είμαι σίγουρος για το αν να δέχονται πληρωμές, αλλά σίγουρα να δώσουν κρυπτονομίσματα στους πελάτες τους. Έχουν περάσει επίσημα νόμο στη χώρα, στη πολιτεία τους, και επίσης και για το mining αυτή τη στιγμή προσπαθούν να φέρουν δουλειές και να αναπτύξουν και την τεχνολογία να γίνει το mining του bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων πιθανών στο Τέξας. Αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό νέο, γιατί από την άλλη είχαμε ακούσει στην Κίνα ό,τι είχαν ακούσει για το mining, και όπως βλέπετε λοιπόν και εδώ και στο Ιράν και σε άλλες χώρες και στο Καζακστάν, και εκεί λοιπόν τρέχει αυτή τη στιγμή το mining ήδη. Άρα λοιπόν αυτές οι εξελίξεις θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικές να ξέρουμε, γιατί αυτές θα μας βοηθήσουν να έχουμε καλύτερη εκτίμηση για το τι θα συμβεί τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Παρόλο που μπορεί να έχουμε bear market και να έχουμε μεγαλύτερη, πιθανόν να έχουμε και μεγαλύτερη πτώση, υπάρχουν πιθανότητες να έχουμε και άλλη πτώση μέχρι το Σεπτέμβριο, προσωπικά δεν ανησυχεί. Το πιο σημαντικό θεωρώ ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι κάποιος να ξέρει για το τι θα κάνει στο bear και στο bull market, παρά για το αν θα έχουμε bear ή bull market, για το πώς θα διαχειριστεί. Γιατί αυτά θα έχουμε πάντα. Δεν γίνεται να υπάρχει μόνο συνεχές άνοδο. Θα υπάρχουν πάντα οι μεγάλες αυξομοιώσεις, θα υπάρχουν τουλάχιστον για αρκετά χρόνια ακόμα. Θα δούμε στο μέλλον πώς ακριβώς θα πάνε, αλλά τουλάχιστον για μερικά χρόνια ακόμα θα έχουμε μεγάλες αυξομοιώσεις, και εκεί λοιπόν θα εξαρτηθεί για το πόσο καλά θα κάνει κάποιος διαχείριση. Και εδώ μαζί θέλω να δούμε και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση που έχει κάνει λοιπόν ένας τύπος, ο οποίος λοιπόν προβλέπει αυτή εδώ την κίνηση του bitcoin. Αν συμβεί αυτό λοιπόν μέχρι τέλη Ιουλίου, κοντά τέλη Ιουλίου, λοιπόν θα έχουμε την επαναφορά της αγοράς από εκεί που ήταν. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει, δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνει μέχρι τέλη Ιουλίου, θα μπορούσε να γίνει μέχρι το Σεπτέμβριο, μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, αλλά έχει μια λογική η ανάλυση του σίγουρα. Και η ανάλυση του λοιπόν είναι σύμφωνα και επίσης και με την μέθοδο του Wyckoff, ο οποίος εξηγεί πώς γίνεται η συσσόρευση του πλούτου στην αγορά, πώς ακριβώς δουλεύει. Αν δούμε λοιπόν την ανάλυση, έχει λοιπόν αυτές εδώ τις αυξομοιώσεις και πάει με αυτό εδώ τον τρόπο. Εδώ σου λέει ποια είναι η γραμμή της αντίστασης, ποιο είναι το testing, ποιες είναι οι φάσεις κτλ. Αυτή η ανάλυση λοιπόν, όπως είδατε, είναι πάρα πολύ παρόμοια με την ανάλυση που έχει κάνει λοιπόν αυτός. Είναι σχεδόν η ίδια ανάλυση, η ίδια λοιπόν εκτίμηση με αυτή που έχει κάνει λοιπόν αυτός ο τύπος εδώ πέρα. Έχει κάνει τις εκτιμήσεις του για το πότε
και πόσο θα μπορούσε να πάει η τιμή. Και αυτό εδώ στα αλήθεια είναι ακριβώς, δηλαδή λίγο πιο αναλυτικά, ακόμα λίγο πιο αναλυτικά λοιπόν, είναι ακριβώς αυτό που περιγράφει και η μέθοδο του Wyckoff, την οποία μέθοδο χρησιμοποιούν όλοι οι experts, όλοι οι traders αυτή τη στιγμή και όλοι οι ειδικοί που επενδύουν στην αγορά. Οπότε έχει λογική και αυτό, ελπίζουμε να, καλά και να μην ελπίζουμε, θα ανακάμψει σίγουρα. Σε καμία περίπτωση προσωπικά δεν στεναχωριέμαι το να βλέπω το bitcoin στα 35.000. Σίγουρα δεν αρέσει σε κανένα από εμάς να βλέπουμε το πορτφόλιο μας μείον και θα πρέπει να αποκτήσουμε αυτή την ικανότητα να αντιμετωπίσουμε και το πορτφόλιο μας όταν είναι μείον, γιατί δεν γίνεται να είναι συνέχεια μόνο πάνω. Αλλά θυμηθείτε λοιπόν για ποιο λόγο επενδύσατε στα κρυπτονομίσματα, μάθετε τουλάχιστον τα βασικά των κρυπτονομισμάτων και δείτε τι κάνουν αυτή τη στιγμή οι εκατομμυριούχοι και οι δισεκατομμυριούχοι και ειδικά οι έξυπνοι επενδυτές οι οποίοι έχουν επενδύσει στην τεχνολογία. Και όταν μιλάμε για κρυπτονομίσματα, μιλάμε σίγουρα για τεχνολογία και μιλάμε για το μέλλον και κάτι το οποίο δεν μπορείς να το σταματήσεις. Όσοι και αν κανονισμοί και όσοι περιορισμοί και αν γίνουν τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια για τα κρυπτονομίσματα, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορούν να τα σταματήσουν. Παρόλο που μπορεί να σε κάποιο βαθμό, σε κάποιες χώρες προσωρινά ή και για ένα χρονικό διάστημα ή μπορεί και για κάποια χρόνια να τα περιορίσουν, σίγουρα δεν μπορούν να τα σταματήσουν και δεν μπορούν να σταματήσουν αυτή την εξέλιξη και την άνοδο της αξίας των κρυπτονομισμάτων. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ελπίζω να σας βοήθησα με τις πληροφορίες και με την ανάλυση. Αν βρήκατε χρήσιμο αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, εγγραφή στο κανάλι αν επιθυμείτε καθημερινή ενημέρωση για τα κρυπτονομίσματα. Follow me και στο Twitter για καθημερινή ενημέρωση. Ανεβάζω τα πιο σημαντικά, τα πιο hot νέα στα cryptocurrency λοιπόν. Και στο blog φυσικά στο cryptonea.gr λοιπόν. Καθημερινή ενημέρωση για τα κρυπτονομίσματα με τα πιο σημαντικά νέα και καθημερινές αναλύσεις στο κανάλι. Καλή συνέχεια και καλές επιτυχίες και θα τα πούμε στα επόμενα βίντεο.